Ό,τι βρούμε και μ' αρέσει και μπορούμε να το πάρουμε, το παίρνουμε. Ναι, όλα, όλα. Έχουν ακριβήνει όλα, παιδιά, παντού. Αντιμετώπιση με το κύμα ακρίβειας βρίσκονται οι καταναλωτές στις λαϊκές αγορές, με τις τιμές τα περισσότερα προϊόντα να έχουν ξεφύγει. Ήδη μέσα στο Νοέμβριο, νέες ανατιμήσεις πέρασαν στα καρτελάκια παραγωγών και εμπόρων. Από 10 έως 30% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο πολλούνται οι πατάτες, τα λάχανα, τα μπρόκολα, το σπανάκι και οι ντομάτες. Είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής που φέρνει τις ανατιμήσεις, λένε οι παραγωγοί. Το κόστος καλλιέργειας έχει πάει 3 φορές απάνω. Τα λοιπάσματα, τα φάρμακα, τα πετρέλαια, τα μεροκάματα. Για την ακρίβεια, γιατί πού θα απευθυνθούμε, να έρθουμε εμείς σήμερα να βάλουμε ένα 20 πατάτες. Θα μπορέσει να τις πάρει ο καταναλωτής, έχουν μισθούς για ένα 20 να ψωνίσουνε. Εν μέσω αντιδράσεων παραγωγών και εμπόρων, πέρασε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Από τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών αντιδρούν μεταξύ άλλων στην υποχρέωση να πωλούν οι παραγωγοί τουλάχιστον το 50% των προϊόντων τους στις λαϊκές. Επίσης λένε όχι στην μετατροπή της άδειας παραγωγού σε άδεια εμπόρου και στην υποχρέωση να αναρτούν τις τιμές προϊόντων στο e-καταναλωτής. Χάνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των λαϊκών αγορών. 93 χρόνια τώρα οι λαϊκές αγορές ήταν ελεύθερες και είχαν πρόσβαση οι αγρότες από όλη τη χώρα, ώστε να πουλάνε τα πράγματά τους. Θέλει να κάνει όλες τις λαϊκές εμπορικές. Εμείς λέμε ότι χωρίς τους παραγωγούς δεν μπορεί να υπάρξει λαϊκή αγορά. Στη Βουλή φέρνει το θέμα της ακρίβειας ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, που με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ζητά προημερησίας διατάξεως συζήτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στο έλεος ακρίβειας. Σε συνάντησή του με εκπροσώπους συνταξιούχων, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εκστρατεία πλάνη σε βάρος τους από την κυβέρνηση. Επιχειρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα μια εκστρατεία δημιουργίας πλάνης απέναντι σε μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που από τα μνημόνια υπέφερε. Σε απάντησή του, το Υπουργείο Εργασίας κάνει λόγο για νέα σοδιά ψεμάτων που δεν διαγράφουν τον νόμο Κατρούγκαλου.